Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον πρόεδρο των ταξιδιωτικών πρακτόρων, ο κύριος Σταματάρης είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Σταματάρη. Καλή σας μέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω καταρχάς αν είσαστε ευχαριστημένοι μετά τις ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον ότι ανοίγει η Βρετανία σιγά-σιγά, έχει μπει ένα χρονοδιάγραμμα και βλέπουμε και τις αυξήσεις της κρατήσεις για διακοπές και είμαστε στο νούμερο 1 ή 2 στις προτιμήσεις τους. Μας ενθαρρύνει αυτό? Βασικά, το πιο ευχάριστο απ' όλα, δεν θέλω να σταθώ στους αριθμούς, να μην μπούμε στον κακό ή καλό σχολιασμό των οποιοδήποτε αριθμών. Αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι το νεύρο του ταξιδιού λειτουργεί ακόμη. Καλέ, αυτοί δηλαδή, που δεν ήθελαν να φύγουν, κύριε Σταματάρη, αυτοί που δεν ήθελαν να φύγουν τώρα θέλουν να πετάξουν και να πάνε όπου να είναι. Ακριβώς, πολλοί κόσμος το αμφέβαλαν αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει κλειστεί εδώ και ένα χρόνο στα σπίτια του, σε κάποιες χώρες πολύ πιο περιορισμένα από ό,τι εμείς. Εμείς έχουμε και τον ήλιο, ανοίγοντας το παράθυρο βλέπουμε τουλάχιστον τον ήλιο. Ενώ σε βόρειες χώρες είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα ο εγκλεισμός. Άρα το πράγμα που μας ικανοποιεί είναι ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη επιθυμία και εκτιμούμε ότι το άνοιγμα θα είναι πολύ απότομο όταν και εφόσον μπούμε σε εκείνες τις ημερομηνίες όπου θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. Εύχομαι αυτό το πράγμα να γίνει σταδιακά, γιατί οτιδήποτε διαφορετικό θα μας βάλει σε περιπέτειες και δεν θέλουμε σίγουρα να μπούμε στη σεζόν, να ξεκινήσουν οι πτήσεις, τα δρομολόγια και να έχουμε πάλι τα φαινόμενα ανοίγμαν, κλείσιμων επιχειρήσεων και τουριστικών μονάδων. Ναι. Οπότε θέλουμε να χαιρετήσουμε αυτήν τις πρώτες δειλές αναφορές από τους κυβερνώντες σε χώρες οι οποίες μας ενδιαφέρουν απόλυτα. Πιστεύω ότι αυτό το κύμα θα εξαπλώνεται και σε περισσότερες χώρες, δηλαδή θα υπάρχουν σιγά σιγά και σταδιακά με βάση το ECDC αυτές οι καινούργιες κατηγοριοποιήσεις. Πιστεύω ότι θα μας βάλουν σε μια καλύτερη σταθερότητα από την περσινή και θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τις διαδρομές, οι αεροπορικές εταιρείες, οι διοργανωτές ταξιδίων να μπουν σε μια ροή πλέον προγραμματισμού, αλλά να ξεκινήσουν και σιγά σιγά οι κρατήσεις. Επειδή είπατε ότι πρέπει να γίνουν όλα σταδιακά και να μην μπούμε στη διαδικασία όλη την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα. Αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε, το σταδιακά που λέτε? Γιατί έχουμε συνηθίσει πληρότητες 80%, 90% σε προηγούμενα, στα καλά τα χρόνια. Πιστεύω ότι η αγορά από μόνη της θα μετεξελιχθεί. Εκείνο το οποίο να ξεκινήσω να λέω από τις ανακοινώσεις τις δικές μας, σαν Κύπρος, το άνοιγμα των αεροδρομίων από 1η Μαρτίου, ενώ είμαστε ακόμα κλειστοί, έχουμε ακόμα τα SMS, θα ξεκινήσει ο κόσμος να ταξιδεύει, θα έρχεται στην Κύπρο, οι αριθμοί δεν θα είναι τόσο μεγάλοι, θα είναι διαχειρίσιμοι. Στη μετεξέλιξη 1η Απριλίου θα υπάρχουν και άλλες ελευθερίες. Αναμένεται την 5η η σύσκεψη στο Προεδρικό, όπου θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της χαλαρότητας. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται σε ένα συνδυασμό πανευρωπαϊκών, όπου και άλλες χώρες χαλαρώνουν σιγά σιγά τα μέτρα τους και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου πλέον θα υπάρχουν καθαρές οδηγίες, οι οποίες φυσικά πρέπει να σημειώσουμε ότι θα έχουν την ευκαιρία να μεταλλάσσονται. Από πράσινη μπορεί να γίνει κόκκινη μια χώρα. Εναπόκειται σε εμάς τους ίδιους και είναι και μια έκκληση την οποία θα συνηθίζω να λέω όταν εμφανιζόμαστε στα μίντια. Ο κόσμος που μας ακούει πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα λίγο να φτάσουμε σε κάποια σημεία τα οποία να μηδενίσουμε παντελώς, αλλά και μετά όταν θα ανοίξουν τα εστιατόρια, όταν θα ανοίξουν η τουριστική βιομηχανία. Έχω δει και για τον εσωτερικό τουρισμό ότι θα μπορούν και οι Κύπροι σιγά σιγά να κάνουν χρήση των εσωτερικών τουρισμό. Να είμαστε προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει εδώ και ένα χρόνο, για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι επιχειρήσεις, η τουριστική βιομηχανία, οι συναδέλφοι, τα ξενοδοχεία και οι λοιποί γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουν όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να δεχτούμε τόσο τους τουρίστες όσο και τον εσωτερικό τουρισμό. Μάλιστα. Κύριε Σταματάρη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα κρατήσω αυτά που είπατε και θα επανέλθουμε βεβαίως με το καλό όταν θα φτάσουμε κοντά και στις ημερομηνίες.
Λοιπόν, θέλω να είστε συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια και σε καλή εσάς. Καλή αρχή να έχουμε. Ναι, σωστά. Σε